δια πάψος δούνε ημίμ τεσμάτων λύση. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε τη μεσητεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυθρώσα το ημάς εκθωράς ως φιλάνθρωπο. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπεραγημένης ενώπιος ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι σών το κράτος και σου ευθύνη βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως καλοί στρατιώτε, ομοφρόνος πιστεύσαντες, τας απειλάς των τυράννων, μη πτωμένοι Αγίοι, προσήλθετε προθύμως του Χριστό, αράμενοι των τίμιων σταυρών, και τελέσαντες των δρόμων, εξ ουρανού της νίκης εδέξεστε, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δήμων πασινιάματα. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, τα σαλγιδόνας των Αγίων άψη περσού επαθών, δυσοποιήθητη Κύριε, και πάσας ημών τα σωδήνας, ίασε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες, αυτή η καρτίν ημών σωτηρία νετούνται, και πάντες προσέλθομεν προς αυτούς μεταπίστεως, ούτι βρίουσι των ιαμάτων τη χάρη, ούτι φάλαγγας από σοβούς ιδαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ως Αρκαδί μας εκ Παρθένου ατρέπτος, φορέσας εκ Μητρός επεσχάτων των χρόνων, και γινόσκονος Κύριος το καθημάς ευόλιστον, ανεσύκτηρον τους μεταστάντες του βίου, σιγαρ δέσποτα ψυχάς ανέθεντο πίστη, το μόνο Θεό ημών. Και εις τους αιώνας των αιώνων να μην του Γαβριήλ θεξαμένους η Παρθένε το χαίρε συντηφωνίες αρκούτο των όλων δεσπότης εσύ τη Αγία Κιβωτό ως έφυο δίκαιος Δαβίδ εδείχθης πλατητέρα των ουρανών αστάσασα το κτίστην σου δόξα το ενικήσαντι εν σύ, δόξα το προελθόντι εξού, δόξα το ελευθερώσαντι μας δια του τόκου σου. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήνω με από τις ανομίαν και από τις αμαρτίαν καθάρισό με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου αισθήθη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίσας, όπως άδικε ο Θείς αντιλώς και νικής εντοκρινέστας. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίας εκείσε με ημίτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και προσύνη αγαλιάς Θεός έτσι ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψω. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου.
μία απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μην ανταλέσεις απ' εμού. Απόδοδο με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόμε. Διδάξω ανώμους θα σε δώσω και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασιανέδωκα ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και την ταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε την ευδοκία Σιώ και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και ελέησον ημάς. Εν βυθό κατέστρωθε σε ποτέ την φαρανονίτιδα πανστρατιάνη απέρωπλος δύναμης, σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψεν, ο δε διδοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρδε δόξαστε. Όσια του Θεού πρέσβευε περιμόν το φωτί της Θείας Αστραπής, Πάτερ αυγαζόμενος σου την ζωήν το Θεό καθιέρωσας, εκπαιδός ελόμενος παρθενίας την φωσφόρον λαμπρότητα διήσου ομοιώθης, τι των ασωμάτων καθαρότητη, όσια του Θεού πρέσβευε περιμόν. Οδηγώ το Θείο και σεπτό, πνεύματι χρυσάμενος Θεό, ειδή το μοναζόντον σχήματι, καθαρός ομιλήσας και διέμεινας πολυφώτο πυρσούμενος, έγκλη Θεοφόρε, βίων καθαρότητων κτισάμενος, όσια του Θεού πρέσβευε περιμόν, νευρωθείς δυνάμει του Σταυρού πάθη κατεμάρανας, τας της αρκός και των ον κατελάμπρινας, όν οικίτα πάνσοφε τη μελέτη των διδαγμάτων του Πνεύματος, θείας θεωρίας πλούτων αδαπάνητων καρπούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σοφροσύνη μάκαρ λαμπρινθείς και την καθαρότητη προς ιεράν ανινέχθης ακρότητα, της ιεροσύνης γάρ λαμπροτάτο κατεκοσμήθης ενδύματι, θείων μυστηρίων όσοι εμεσύ της γνωριζόμενος. Και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνα μην, υπερτέρα πέφυνας αγνή πάσης αοράτουτε και ορατήσα υπάρθεν εκτίσεως. Τον γάρ κτίστην τέτο κάσος υβδόκησες αρκωθήν εν μήτρα σου, όσην παρησία πρέσβευε σωθήνετες ψυχάς ημών. Εξήνθης εν ιέρημος ο Συγκρίνων Κύρια, η των εθνών στηρεύουσα εκκλησία την παρουσία σου, εν ιεστερεώθη καρδία μου, όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ουράνιον κτισάμενος πολιτείαν ένδοξε φωτοειδής και έκλαμπρος ευσεβίας φωστήρια γέννησε, διαπρέπον εν θέη σου χαρίσμαση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νεκρώσε στα φρονήματα της αρκός σου πάνσοφε, διαρετήσε ζώσας θεοφρόνος ψυχής το ένθεον και ζωής της αφθάρτου κατηξίωσε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμοργηθόμενος, διήνυσα σου τον βίον όσιε, πεπικυλμένος κάλεση και ωραίης πλούτων χαρίσμασιν, εν είσαι στερεώθη η καρδία μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εξέλαμψας ως ήλιος μοναζόντων τάγμαση, τεσαρετές κοσμούμενος, ο νικήτα Θεόφρον όσιε, διώσε γεγηθώτες μακαρίζομεν, και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώναμιν, ως μήτυρ και κτημένης η παρησίαν δέσποινα, προς τον Υιόν σου έτησε, επαμείνε λαό και πίμνη σου, των ανώμων δε θράψε τα φριάγματα. Ελήλθας εκ Παρθένου, ου πρέσβη σου κάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος εσαρκωμένος και έσωσες όλων με τον άνθρωπον, διόκρα βγάζος η δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, ριζοτόμος των παθών Θεοφόρε δεικνύμενος, ψυχής καθαρότητη των Θεομάχων ανέσπασας, άπασαν ψυχόλεθρον ιερωμής τα απάτην πανσεβάσμια. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, αράμενος των της νίκης πανόλβιε στέφανον, σκηνές ουρανίης, νυν επαναπάβει μαγάρι επάθη την αξάμενος και την απάθιαν πάτερ εν δυσάμενος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, ιερίων ως περάμωμον Πάτερ των βίων σου, Χριστό προς ενήνοχας θείας αγάπης ανάπλεον και το της ασκήσεως, οραϊζόμενον κάλυπα μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρητορίας ψυχοφθόρου παμάκαρ ερέσεως, τρανός εξεφάβλησας Χριστού τιμών, θείαν μόρφωσιν και της Θεομήτωρος και των Αγίων απάντων ιερότατα. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε λιμένα σωτηρίας και τείχος ακράδοντον Θεοτό και δέσποινα, πάντες πιστοί επιστάμεθα, σί γάρτες πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λύτρωσε τας ψυχάς ημών. Μεσί της Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός, δια σου γαρ δέσποτα, την προς τον αρχήφο των πατέραν σου εκλεκτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν,
ως πράος εν υγή των πραέων όκησας νικήτας οφέ μαχητής γενόμενος, υπέρ αληθείας Παναίδημε και της ομολογίας στρέφει λαμπρός κοσμούμενος, όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, προς εν θεον φως νυν μετέστης όσοι εφωτός γεγονός, Υιός εν διάθετος εν αγαλιάσει και τερπνότητη, συν χωρίς των αγγέλων χαρμονικός γηθόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αφράστου τρυφής παραδείσου γέγονα συμμέτοχος, λιμίνι γάρ πανεύδιος της χυμαζωμένης αναδέδειξε και λιμό του σιμάκαρ διατροφές γεγέννησε και νύνη και ήγες τους αιώνας των αιώνα μην, δυσόπιτον σών Υιών και Κύριον Παρθένε Αγνή, εχμαλώ της λύτρωσιν της εξεναντίας περιστάσεως, επίση πεπιθώσιν ειρηνικήν δωρήσαστε, εν αβίσω πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξιγνίαστον της ευφυλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμών, μακαρίων ελπίδων επέτυχες, πάτερ παμακάριστε μακαριότητος, δεσποτικής γενόμενος κληρονόμος και θείας ελάμψεως. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμών, φωτοφόρους λαμπάδας κατέχων διπλάς, της ομολογίας σου και της ασκήσεως, εις ουρανός εχώρησας Θεοφόρε νικήτα πανάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απολάβων αλήκτου και θείας τρυφής, εν επουρανείς νυν Πάτερ σκηνόμασιν υπερημών δυσόπισον των όλων δεσπότην και Κύριων. Και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνα μην, απειράνδρος Παρθένε οικίησας και διαιωνίζεις Παρθένος εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα. Αντίθεον πρόσταγμα παρανομούντος τυράννου μετάρσιον την φλόγαν αντερήπησε. Χριστός δε εφύπλωσε Θεοσεβές είπε εσύ, δρόσον την του Πνεύματος ον ευλογημένος και υπερένδοξος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμών, εισή επί οίκη ενδιαφερόντος, εισκούνε ταπείνωσε τυράννου την ομότητα, συντώνεις δε είσαι εσύ τούτον νεκρόσας, αείδε γάρι το θέλημα ποιήν, τον φοβουμένον αυτόν ο Κύριος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμών, βροντί των δογμάτων σου και η φωσφόρος αστραπή του βίου σου, των κόσμων κατεφέδρυνε, πιστούς καταβγάζουσα, Θεοφεγγές, υπηρεσίς λόγιστε και πράξεις, υφεδρές, ιερωμίστα θεομακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εσύ ισχύνε ευρούμενος του παρακλήτου δαιμόνων τας φάλαγγας και βρόχους, των αιρέσεων θεόφρων διέφυγες και προς ουρανών, ύψος ανελήλυθας χωρίς των ασωμάτων, νυν αυλιζόμενος και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνα μην, Αγίων Αγίαν σε κατανοούμεν, ως μόνην κοιήσασαν Θεών των αναλύωτων παρθένε αμόλυντε, μήτερ ανήμφευτε πάση γάρε πήγασες πιστή στην αθαρσίαν το θείο τόκο σου. Κάμινος ποτέ πυρός εν Βαβυλώνητας ενεργίας διεμήρασε, το θείο προστάγματι τους Χαλδαίους καταφλέγουσα, τους δε πιστούς δροσίζουσα, κράζοντας ευλογείται πάντα τα έργα των Κύριων. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν όλην υπερβάστην αίσθησιν τρεις μάκαρ το νοητό προσομιλήσας, φωτύπαν σεμβάσμι θεοπτίας αξιούμενος και φωτισμού πληρούμενος, κράζον υπεριψούτε πάντα τα έργα των Κύριων. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, νέκρος ειν παθών σαφώς ενδεδειμένος, προς ζωηφόρων επεδίμησας χωρίαν πανόλβιε, ευσεβία πυρπολούμενος και αρετές λαμπόμενος, κράζον υπεριψούτε πάντα τα έργα των Κύριων. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, πάσαν αρετήν εκβρέφους εξασκήσας, επί το τέλει των αγώνων σου στεφάνο κοσμούμενος, των χαρίτων αναδέδειξε και το βραβείον ήλυφας ψάλων, υπεριψούνται πάντα τα έργα των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άνωθεν ημάς νυν εποπτεύεις Πάτερ, το σώ δεσπότη παριστάμενος νικήτα φερόνιμε, παρησία πολύ χρώμενος και ψυχική νετούμενος, έδοξε σωτηρίαν ιεροφάντων την πίμνη σου. Και νυν γεήκες τους αιώνας των αιώνα μην. Σύ τον εκ του Πατρός αχώριστον εν μήτρα θεανδρικός πολιτευσάμενον, ασπόρος συνέλαβες και αφράστος απεκοίησας, θεογεννήτωρ άχλανδε όθεν σε σωτηρίαν, πάντων ημών επιστάμεθα. Ανάρχου γεννήτρος Υιός Θεός και Κύριος αρκωθείς εκ Παρθένου ημίν επέφανε, τα εσκοτισμένα φωτίσε συναγαγήν, τα εσκορπισμένα διότι παρήμην των Θεοτόκων μεγαλύνων. Νόσια του Θεού πρέσβη περιμών, της Θείας λαμπρότητος ως καθαρός ηξίωσε, αρετών τες ιδέες εξασπρατώμενος και ομολογία στεφάνο διαπαντός εκλαμπρισμένος, διότι πανένδοξον εορτήσουν ειν γεραίνον. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν εμφρόνος μακάριε σου την ζωήν δίνησας προς τα γιες του Σωτήρος, διευθυνόμενος νυν τες σκιάς παρηγμένης, περιχαρός ζωής αιωνίου αξίως τετύχικας θεωρήμων ιερότατα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρεόντων οξύτατα,
παρέδραμε στον Τάραχον γαλινόδεν ηκίτα της Βασιλείας Χριστού, χαίρον προς ορμής της λιμένη, προς όν ημάς οδήγησον Πάτερ του σε μακαρίζοντας και τη μνήμη σου γεραίροντας, και νυν και είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως ομοιώσας ο πόκος Πανάμω με τον όβρον των ουράνιων ενεργαστή δεξαμένη, ημίν εκτέτοκας ή την αμβροσίαν δίδοντα, πάση βρωτής, αυτόν προσκυνούσι και σε την πανίμνη των Θεοτόκων μεγαλύνουσι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Άγγελα μου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη τη διαλέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, των αιώνων. Η πλήστης εν όρεση της ησυχίας αφέ, τράβης εν πόνηση της εγκρατείας αφός, υψώθησαν φωτέρωθεν, έλειπες αμε ζήλω, ειδονείς πολιτείαν, έφτασες ουρανίου την μόνη κατοικίας, εν ήκαθη και θεύεις υπέρ ημών το Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολύς πλημελήμας είναι εγώ ασωτός, το νουν σκοτιζόμενος επιβόμε την σύν, βεβαίαν αντίληψην, φώτισον Θεοτό και τη ψυχής μου τα σκόρας, λάμψον μη μετανοίας το λαμπρότα τον φέγγος, και έμβησον με όπλα του φωτός Πανάμω με. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σίγαρε Βασιλεύς της ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, των αιώνων. Αμήν. Ως ησυχίας υποφύτης πρακτικότατος, της ποιμανσίας οφθαλμός όφθης ακίμητος, της μονής καθηγησάμενος μυδικίου, αλλός φύλαξ των ενθέων παραδόσεων, διαρρύθμισον ηγήτα θείο πνεύματι της βόντασι, χέρις Πάτερ Τρισόλβια. Χέρις Πάτερ Τρισόλβια. Η Θεόπνους γλώσσα σου Δαβιδικός ανεδείχθη οξυγράφου κάλαμος, τη θεϊκή επιπνία άθλους μέντους των Αγίων υμνολογούσα, χάρη ινδέ την εξαγόνων καλλιγραφούσα, Ιωσήφθης εκβοώσει, χέρις καθαρά υπερκοσμίων οδών. Χέρις κιθάρα υπερκοσμίων οδών. Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα του Ομολογητού, ηγουμένου της Μονής του Μυδικίου. Ριστής βίου Νικήτας ως τρουθός πάγης, πτέρης νοητής, ύπταται προς τον πόλον. Νικήταν καλέσουσι, τρίτη επιδόμαθε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ιμινογράφου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελπιδοφόρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βυθονίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γαλλίκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ηλυριού του εν το όρι του Μυρσιώνος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Παύλος ο Ρώσος,
ο απελεύθερος, ο κατά το έτος 1683, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίης σας ξύφητε λιούτ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεία χώρος, Θεόν όλων.
ιδού γαρβο του νυν μακαρίους ημε πάσε γενε, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Τι επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμία τέραν τα χέρφη και εξωτέραν των συγκρίτως των τσεραφή, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτώντας εξαπέστειλε γένους, την τιμία τέραν τα χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδος αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άπας γη γεννής, σκυρτά το πνεύμα τη λαμπάδου κουμένος, πανηγύριζε το δε αηλωνών φύσης γερέρουσα, θα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος και βουάτων χέρις παμακάριστε Θεοτό και Αγνή αη Παρθένε. Αξίων εστίν ως αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, της η χάρη της
Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι σε ένουσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο το φως ανατέλων Χριστέ, την ψυχή μου καθάρισον από πάσης αμαρτίας, προστασίας των ασωμάτων, νεκρών και ζώντων, εξουσία ζωνός Θεός και δια των σων Αγίων, πάσαν την γην φωτάγωγον, δημιουργέ των απάντων, τους ανυμνούντας εσώσε. Των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαμβάνομαι. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό,
και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός ενετήλατο και κτίστησα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριο εκ της γης δράκοντες και πάση άφηση. Πυρ γάλαζα και ο κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος τοποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και τα ταπεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτές γης. Νεανίστη και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάσης σωσής αυτού, της Ιης Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντα αυτό και η Ισιόν αγαλιάς επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εχωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίω ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι και ενδόξει και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτό. Υψώσει του Θεού εν το λάρι δι' αυτό και ροφέ δίστομη εν τεσσερσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθερση ελεγμού εν τη λαή. Του θύσε του βασιλεί αυτών επέδε και του εδόξου αυτών εθυροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτο. Δόξα αυτή έστε πάση σωσή αυτού. Ενείτε το Θεόν εν της Αγής αυτού, ενείτε Αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, τους ανθρωφόρους του Χριστού, δεύτε λαοί απάντες σάλπιγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ούτι στρατιώτε του βασιλέως του μεγάλου, αντέστησαν της δόγμας ή των τυράννων, γενναίως κατεφρόνησαν των βασάνων και την πλάνην πάσαν πατήσαντες, αξίως στεφανοθέντες, ετούνται παρά του σωτήρος ειρήνην και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ημάς πανέ. Φρονίες
των πάνων ημών μισθών εκομίσαστε, ουρανών βασιλείας κληρονόμοι γεγονέτε, πρεσβεύσετε υπέρ των ψυχών δεόμεθα. Εν είτε αυτόν εγκυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εγκυμβάλισε αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, αγαλλίαστε μάρτυρες εν Κυρίων, ότι τον αγώνα των καλών ηγονίσαστε, αντέστητε βασιλεύσει και τυρώνους ενικήσατε, πύρκε ξύφος σου και πτωήθητε, θύρων αγρίων κατιεσθόντων τα σώματα ημών, Χριστό με τα αγγέλων την υμνοδίαν αναπέμποντες, τους απ' ουρανών στεφάνους εκομίσαστε, αιτήσαστε δωρηθήνε ειρήνη το κόσμο και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χως Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έργον σωτήρ βοδείκνεις, ότι εσύ πάντων Αναστάσεις, λόγον λόγε Λάζαρον εκ νεκρών εξανέστησας, τότε μοχλήσιν ετρίβησαν, μίλε θεάτος ενταραχθήσαν, τότε ύπνος τους αιώνας των αιώνων αμήν, φεδρύνετε κόρη προφητών, ο χώρος το τόκο σου, Πατριαρχών Θείος Σύλλογος, Σεπτή Απόστολη και Αρχιερέων και μαρτύρων σύστημα, οσίων και δικαίων τα τάγματα και σε γινώσκουσιν, αφορμήν της τούτων τάξεως και τιμώσιν ως Θεού γεννή. Προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασίλε, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιο Νεύμα. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου.
Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν, Θεού Πατρός, αμήν. Καθέ καστην ημέραν ευλαγήσασε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιόν Σου εφήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτών σοι. Κύριε προσέκατε, η πηγή ζωής εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτηναν το έλεο Σου της γήνος κρουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος εις γύρος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος,
Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Εν της άνας εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκχριστώς Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των ναυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Ινδία ελέησον. Υπέρ ευκρασίες αέρων, εφορίας των καρπών, της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Ινδία ελέησον. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Τι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντών το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφθάνου πάσα θα τα αποδός αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάστα νόσου, τον λυτρούμενο εγχωρά στη ζωή σου, το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ιδραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργηθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τ' ανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά τ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέως Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχους η ανατολή από δυσμών εμάκρυνα φημώτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι γούσες με. Άνθρωπος ως η χόρτου, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξαθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της μιλάς και διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμα στο θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντήτω όπου τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος Σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος Σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου Σώτερ σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν έσω Κύριο, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπιθάτε υπαρχόντες επί ιούς ανθρώπου εις ουκ εσ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πονούντες πάντες στη διαλογισμή αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριο το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσαντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφής της ποινώσης. Κύριο λύπ επιθεμένους, Κύριο σοφή τυφλούς, Κύριο ανορθή καταραγμένους, Κύριο αγαπά δικαίους, Κύριο φυλά στους προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανή. Βασιλεύσει Κύριο στον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς, Υιέ Θεό. Θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς, Υιέ Θεό, εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημά. Και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων πνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη βασιλεία σου μνήσει τιμον Κύριε όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραή ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένη ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωση μας και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημό ψευδόμενη ένε και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από των συγχωρήσεων,
ουδείς γαράν αμάρτητος, ημισίω δυνάμενος, και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος, τους αλύσαν εθίξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα, ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις λαόν Ισιδώρων Αγίος πέψομεν, τον Γολγοθά προσκυνήσε, εν δεσπηλαίος μικρού, και δοξάσον τον υπεράγαθον, εσταυρωμέναν δίημας, εκπώντες ταπεινός, επάκουσον ηκετών σου, θερμαν δε εισέον σώτερ, και πέμψον πασιθείον έλεον. Παναγία του βράχου Θεό χαρίτωτε, την συναγίαν εικόνα λυκαβητού ενδρύμης, Θεοτό και Αγίο Ισιδωρήτησα, κατασπαζόμενη πίστος, εκπόμεν μυστικός, στερέως ον εν τη πέτρα, διακλονή το Υιού σου, τους κλονουμένους ημιδούλους σου. Την Αγίαν μορφή σου κατασπαζόμενη εν Ισιδώρων Αγίων, λυκαβητού το ναό, Παναγία των έχων Θεό γεννητρία, σε δυσοπούμεν ευλάβος, τα σημών ευχαστα χει προσάγα για το Υιός σου, πληρούν την πάντα θεήσεις, ως ευαποδέκτον θυμία μας. Ισιδώρων διάδα την Αγιόλεκτον, εγκομιάσομεν πόθο λυκαβητού ενδρύμης, και αυτόν σε πτήν εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες χίου αρίστευ και του όρου σηκιστά φωσφόρε του πυλουσίου, αμφοπιστούς ουρανόθεν επευλογείτε και στηρίζετε. Μέχας γέγονας ποιμήν Θεόφρον και τα πρόβατα ρίστην σε τον πρόμαχο των εξεγύπτου, αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δε Κύου καθήλες την δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Απόστολε Άγιε Ιούδα Θαδέ, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, είναι πτεσμάτων άφεση, παρασχείτε ψυχές ημών. Μέγα νεύρα το εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεος.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Πράνθησε επί Κύριον και αγαλλιάστε δίκαιοι. Πρόσκομε. Μακάριον αφέθησαν εανομίε. Σοφία. Προς Εβραίος επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία, πρόσκομε. Αδελφοί, αναμυμνίσκεστε τας προτεραν ημέρας, ενές φωτιστέντες, πολύ άγνηση υπεμείνετε παθημάτων. Τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεσι θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνή των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες, και γάλ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε, γινόσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτωνα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσα μη αποβάλλητε της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, υπομονής γαρέχεται χρειά, είναι το θέλημα του Θεού πείσαντες, κομίσιντε την επαγγελία, έτσι γαρμή χρόνος ον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ο κατά Μάρκον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς, είδε Λεβήν, το του Αλφαίου καθήμενον, επί το τελώνιον, και λέγει αυτό, ακολούθη μη. Και Αναστάση ακολούθησεν αυτό, και γένετο εν το κατοικίστε αυτόν εν τη οικία αυτού, και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί συνανέκητο το Ιησού και τις μαθητάς αυτού, ήσαν γαρ πολλοί και οικολούθησαν αυτόν. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι δόντες αυτών, αισθύοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών έλεγον τις μαθητές αυτού, τι ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει. Και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτής, που χρίαν έχουν συνίσχυοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες, που κήλθαν καλέσε δικαίες, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Είπαμε πάντες εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπαμε Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών,
Δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου. Δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, των αδελφών και πατέρων του Ιερού Ναού τούτου, της δούλης του Θεού, Κατερίνης της προσκυνητρίας, Κατερίνης Σταυρούλας και Γεωργίου, Ειρήνης Νίκης και Βερονίκης, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ ευχαριστίας της Ιεράς Θείας Λειτουργίας ταύτης, πάντων πάντων των παρακολουθούντων και προσευχομένων εν τη Ιερά Θεία Λειτουργία ταύτη, μετά των οικείων αυτών, Κύριε, φύλατε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Αιωνία η μνημή αυτών. Έτι δε και υπέρ αναπαύσεως της τυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού, ειρήνης της προσκυνητρίας και ανάπαυσον αυτήν, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνία η μνήμη αυτή. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύχεστη κατοικούμενη το Κύριο, Κύριε ελέησον. Πίστη υπέρ το κατοικουμένο δεηθόμενο. Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτός ελέησον. Κύριε ελέησον. Κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Κύριε ελέησον. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Κύριε ελέησον. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον. Αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, κατοικούμενη τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Κύριε ελέησον. Ότι πρέπει εισι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Ουδής άξιος το συνδεδεμένο τις αρχικές επιθυμίες και δελές προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργεί στη βασιλεία της δόξης το γάρδιο μας υπέγαν και φοβερό και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις αλόγως δια την άφητο και αμέτρητο σε φιλανθρωπία ατρέπτος και αμελιώτος διάγονας άνθρωπος και αρχιερέ συμπονεκρεμάτησης και τουρκής τάφτης και ρουμάκου και
καρδία μας. Amen.
Κληρώσομεν την δέσιν ημών το Κυρίο. Ήδη ελέησον. Πέρ το πρωτεθέντον τιμίον δώρον του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αγίου Κοντούτου και των μεταπίστων σε βλαβείας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του δυστηρή μας από πάσης θλίψεως, Άγγελα που σώσον ελέησον και διαφυλέξον εμάς ο Θεός της συγχάρητην την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρία της σώμεθα Άγγελον ειρήνης των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρία της σώμεθα συγγνώμη και άφους των αμαρτίων και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρία της σώμεθα τα καλά ημάς υπέροντα τον υπόλοιπο χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Ακράτου υπεροπλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπιθέντα ομοούσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημάσου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ τον ουρανό και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανατροφήσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τροφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών εβάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,
Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Έλεον ειρήνης θυσίαν εν έσεων. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά τούτο μου εστί το σώμα
περιμόν κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκυνωμένων εις άφεση κατά πάντα και δια πάντα. Και δεόμεθα σου, Θεός, έτι προσφέρω μέσα την λογική τάχτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλώ. Κατάπεμψον, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιον εφημάς και μην τα προκείμενα δώρα σ' Yeah.
Θεοτής, μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, τον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας, εν ειρήνης ον έντιμον, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενιστόματι και μία καρδία δοξάζει και ανημήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Εν μετά το Πνεύματος πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη. Αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν υπέρ του Ριστίνη ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός του Συγχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ευθυσόμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κύριε τη σώμεθα, συγγνώμη και άφους των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά το Κύριε τη σώμεθα, τα καλά και συμφέροντα, τες δικές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά το Κύριε τη σώμεθα, στον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά το Κύριε τη σώμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερ, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το Πνεύμα. Φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει σε το Παναγείο και αγαθό και ζωπηρό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Ελλάδου, Κύριε, και το μνημόσυνον αυτός, εις γενεάν και γενεών. Αλληλούια. Την Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Νικήτα, ηγουμένου της Μονής Μυδικίου. Όσιος πατήρ ημών και ομολογητής Νικήτας, εκ νεαράς ηλικίας, αγαπήσα στην εγκράτειαν, αφήγη των κόσμων και απήλθε εις τα όρη. Όθεν εκ τούτου υψώθη και έγινε μέγας και περιβόητος, και επειδή εκυβερνάτο με την του λόγου διάκρισιν, έγινε και οικονόμος ψυχών και πιστός ιερεύς του Θεού. Διοχθείς δέκ του ποιμνίου του, παρά τον οικονομαχόν ως προσκυνητής των θείων και αγίων εικόνων, κατεδικάστη της πικράς εξορίας. Αλλά αυτός ευχαριστών διόλαστας κακοπαθίας των Θεών, ας εδοκίμασε χάριν των θείων εικόνων, εδείχθη δόκιμος αγωνιστής και ήλεγξε μεν την ψυχοβλαβή αίρεση των θεομάχων, δια των διδασκαλιών του, περί των Αγίων εικόνων. Από μικρά ηλικία εξεπαιδεύθη στα ιερά γράμματα από τον Επίσκοπο Κεσαρίας. Εκείθεν δε έβρεν εν σπήλαιον, το οποίον κατόκει μοναχός της Στέφανος, ως της προτίμησε μετά των κοινοβιακών βίων των ησυχαστικών. Ασπαστής δε τη μετ' αυτού συναναστροφήν και συνήκησιν, εδιδάχθη παρά αυτού ποιος πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος αποτάσσεται εκ του βίου και των φροντίδων. Αφού δε επί τίνα καιρόν έζησε μετ' αυτού και την προς τα καλά ευθύμιαν ολονέν και περισσότερον επεδείκνυεν, ήκμαζε εις τον αμπελώνα του Κυρίου. Αλλά συνεβούλευσεν αυτόν τα σύνοντα της ψυχής και την τελειοποίηση. Αρκετοί δε είπεν εις αυτόν είναι η μετασού συναναστροφή. Ο Κύριος ήθε να σοι δώσει των μισθών της υπακοής και της αγάπης σου. Συμφέρον είναι λοιπόν από τούδε και στο εξής να παραδώσει σε αυτόν εις την κοινοβιακήν χαράν και λύπη. Υπήκουσε τότε Όσιος Νικήτας ο προσλαβών ους δια να ακούσει. Διέκρινε λοιπόν την καλήν της συμβουλής προαίρεσης και χωρίς να μεριμνήσει δια τίποτε άλλο εξήλθε μετά της ευχής με σκοπόν να μην επιστρέψει πλέον και ήρχισε να οδηπορεί. Επειδή δε ο Θεός κάμνει το θέλημα των φοβουμένων αυτών, οδήγησε τον Όσιο να φτάσει χωρίς πολλάς αναζητήσεις εις τη μονήν του Μυδικίου, της οποίας ήτο προεστός ο Όσιος Νικηφόρος, ο λαμπρός ανήρ και θείος λάτρης των εικόνων, που δεν ήταν άσημος. Ο Όσιος λοιπόν Νικηφόρος πληροφορηθεί στην άφηξη του νεανίου, διαγίου πνεύματος, όρισε τη σύντομον εισαγωγήν του Οσίου Νικήτα εις την μονή, ώστις και εισήρχε το δούλος ελεύθερος. Προεκάθητο ο πατήρ και η γερουσία συνεκάθητο, η δε νεότης παρίστατο, και νέος του διαβόλου ανταγωνιστή συμπαρίστατο μετά τον παρασκευαζομένο. Ηρώτησε τότε ο πατήρ τον Όσιο, τι να σκοπό έχει στέκνον, ή προς ημάς τους ευτυχείς και αλήπητους, και Όσιος με γλυκίαν φωνή να πείτησε. Ο Θεός Πάτερ Άγιε με απέστειλε προσέ, ή να γίνεις ποιμή μου και ή να κατασκηνώσω εις τόπον σωτηρίας. Παραλαβών λοιπόν ο ποιμήν των αμνών ακολουθούντα αυτόν, ακάκος και χωρίς καμίαν αμφισβήτηση και αντιλογίαν, ήταν κοντά σε αυτόν. Ποιοι δέοι μετά το αξίωμα τούτου αγώνες του ανδρός, πάρα πολλοί και αμέτρητοι που δεν μπορούν να καταγραφούν. Αλλά τι η ανάγκη να διηγείται κατά μέρος αυτού την ζωήν, και επειδή Όσιος ήτο τόσο στην αρετή, επίησε πάρα πολλά θαύματα. Αρκούσι δε τα λεχθένταν αποδείξωση την εντός του ανδρούς ενικήσαν χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ομοίως και ο υποδαίμονος ενοχλούμενος μοναχός, ως της έσπευδε να εισέλθει στο κελίον του Οσίου Νικήτα και υποδίζε το παρά του δαίμονος, ο οποίος μετεβλήθη ισόφιν βλοσιρών, φρικτών και συρρήτοντα και ως της επιτιμηθείς παρά του Οσίου, προγνωρίσαντος τούτου, εξυφανίστηκε ουδέποτε πλέον ενόχλησε των μοναχών. Αλλά και έτερος ανήρ, επί πολλά έτη βασανιζόμενος από του σατανά, επλησίασε προς τον πυλώνα της μονής με τα κραυγής γοεράς και μεγάλους παραγμού. Επικαλεστής δε των Όσιων είδεν τούτον όσαν ώραν ερχόμενος, με τα ράβδου των δαίμονων ως εθίωπα εξ αυτού αποδιώκοντα και στέλλοντα τούτον να κατοικήσει εις τόπον έρημο. Διότι μετά από αυτά και τη μετάσταση του Τρισολβίου Πατρός Νικηφόρου, του της Μονής Προεστώτος, ότε Όσιος Νικήτας και τη Σφραγίδα και την κλίση της Ιγουμενίας επεδέχθη, τη επιμονή της αδελφότητος και του Αγιωτάτου Πατριάρχου. Τότε όταν ο Λέων Αρμένιος
αναξίως παραλαβώντας κύπτρα της βασιλείας, πάλιν ανανέωσεν την οικονομαχίαν, ο Άγιος αγωνίστη πολύ. Ο υπερβολικός υποκρινόμενος στην Ευσέβιαν βασιλεύς, εξεμέσας και πάλιν αυτόν καταπίον το ειδικόν του θέλημα να κάνει, διότι ούτως διδαχθείς υπό του δαίμονος και εξαπατηθείς κατά τα σφρένας, εξεφώνησεν ότι δεν πρέπει να εικονίζεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ούτε εν εικόνη, ούτε να προσκυνείται. Διότι έλεγεν ότι δεν περιγράφεται. Όχι δε μόνον εξεφώνησεν, αλλά και ονομοθέτησε ταύτα. Ήτο δε τότε πατριάρχης ο Γερμανός και ήρθε με αυτόν σε ρήξη. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε η βοήθεια του Αγίου, ο οποίος υπεστήριξε τον Πατριάρχη. Αφού δε τρομακτικός ευρυχήθη ο τύραννος, κατεκριμνίστη στο χάος, στην αντιλογία του με τον Άγιον και εξυφανίστη και ως ίκαπνος εξέλιπε. Αλλά εκτός αυτού τύραννος εισήλθεν στην πόλη. Κακόν εκ κακού και του λόγου κόρακος ον, ή καλύτερο να είπομεν εκλέοντος βασιλίσκος και ασπής εκ παρδάλιος. Διότι τον διαδέχθη στην εξουσίαν ο απόγονος Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος. Όχι δε μόνον υβριστικό συμπεριφέρετο, αλλά με πολύ βλάσιμας πράξεις. Αλλά φεύ και ακόμη φρικωτότερον θέαμα τον Ιησούν μου και πάλιν προδιδόμενον και πάσκοτα και ανασταυρούμενον εν την εικόνη αυτού, έλεγε ο Άγιος. Αντί δε των θειωτάτων τούτων μορφών, τυπούμενον εις τους ναούς και εις τας βασιλικάς στοάς, τα ομοιώματα του γυπός και του κόρακος και τέθρυπα άρματα των ιόχων των υποδρόμων. Περισσότερον δε πασών των Αγίων μορφών, απηχθάνεται της Κυρίας Θεοτόκου, διότι δια της αγιωτάτης αυτής μορφής, οι πιστοί ανέπευγον τας ηγεσίας των και ζητούσαν βοήθεια. Και δια ταύτης παρεκκίνουν με τα δακρύων εις πρεσβείαν, του Υιού αυτής και Θεού, επιπλέον δε βλασφήμη και ειρνή το ταύτην εξ ολοκλήρου. Μίαν ημέραν ευρισκομένων παρά αυτό ομοφρόνων του, εγέμισε εν μανδύλιον με χρυσόν και επιδεικνύον τούτο αιωρώμενο ρώτησε. Πόσον οφείλει μου αξίζει τούτο, εκείνοι δε απήντησαν ότι με γη στην αξία έχει. Τότε εκείνος ρίψα στο περιεχόμενο χρυσόν και εκείνον τούτο καινών εις τον αέρα ρώτησε πάλι. Και τώρα τι αξία έχει, επειδή δε ουδήσε τόλμησε να απαντήσει, ότι εις βραδίτητος της Θεία Δίκης εξήρευσε λόγων παράνομων ο ακάθαρτος, ότι ούτω και η Κυρία ούτω είχε τον Χριστόν εν την κοιλία αυτής. Είχε καταστρέψει όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες και πάντα εξ αυτών. Πολλοί δε Άγιοι εκτελέστησαν εξ αυτού. Τίποτε λοιπόν το παράδοξον, αν και η ευσεβεστάτη βασίλισσα, η ειρήνη ήλθεν εις το τέλος του βίου, αφού ελυτρώθη από την οικίν επιβουλήν και ανήλθεν πάλιν στο βασιλικό αξίωμα. Και αυτή ευσεβώς ετελεύτησε εν έτη 803, και με ταυτήν Νικηφόρος ο βασιλεύς αναδεικνύεται ανήρ αυτής που δεν ενόχλησε την Εκκλησία. Ότε ο βασιλεύς Μιχαήλ επληροφορήθη τη ραδιουργία και αντελήφθη ότι το πραξικόπημα ή το αδύνατο να αποφευχθεί, να εμποδιστεί και η παράνομος επιθυμία και επιτυχία, ο δε εμφύλιος πόλος θα κατέληγε εις τον αγυθή αίμα χριστιανικών, ο όντως φιλανθρωπότατος βασιλεύς αποχωρεί εκ ουσίως του βασιλικού θρόνου και παραχωρεί τούτον εις τον τύραννον, ή να μη ήδη δια των οφθαλμών του να στάξει αίμα ομοφύλου. Και ταύτα μεν προς τον ευσεβή Μιχαήλ, του δε τυράννου λέοντος, αύτε οι πράξεις, λίαν αρπακτικέ, ο δε υποθέσεις έβαινον κατά τον ρούν και όσα είχε κατά νουν εμπετύχανον, ο δε καιρός τρέχον ο συνήθως, προσέφερεν εις αυτόν ανενόχλητον την βασιλείαν και δεν εφοβήτω την επιβουλή. Ούτε τα λείψανα λοιπόν αυτών των Αγίων πρέπει να σεβόμεθα, έλεγε, ούτε τίποτα. Ήταν εντελώς αντίθετος προς αυτά. Με το λίγον χρόνο ο του λέοντος χαμελέων παρουσίασε τους ομόφρονας εις τον τύραννο. Ήσαν δε ούτη εκ της Ιγκλήτου, ο Ιωάννης ο επιλεγόμενος πτέκτας και ευτυχιανός, εκ της εκκλησίας Αντώνιος Σιλέου, εκ των μοναστηρίς Λεόντιος και Ζωσιμάς, ώστις εν τέλει μετά της φλιάρου συνομολίας επεκαλύφθη εις Μιχίας, συνελήφθη του απεκόπτη ηρής και συσφυγής δια της ποινής της αγχώνης, κατά την αθλίαν του ψυχή να πέριψε ταύτην βιαίως της Θείας Δίκης. Τούτους ευθύς ως είδεν ο Λεοντόψυχος, τα μέγιστα εχάρη, και αφού εις πολυτελές συμπόσιον συνεκάθισε μετά αυτόν την εσπέραν, και ανεκείνωσεν εις αυτούν τη σκέψη του, έλαβε παρ' αυτόν συμβουλήν την πρωία εν ωρίς να καλέσει τον Πατριάρχη μετά των συλλειτουργών αυτού και παντός του κλήρου, ως και τους προεξάρχοντας των μοναστηρίων, όχι μόνον εν την πόλη, αλλά και εκτός αυτής.
Ήπον δε οι παρευρισκόμενοι εις τον τύρανον, εάν μεν έλθουν, σήμεν άρχισε να ομιλείς με τρόπον ήμερον, ημείς δε δια προβολής δυσκατανοήτων προβλημάτων τα στόματα αυτών συντόμως θα κλείσουμε. Αρεστή λοιπόν εφάνη συμβουλή στον άρχοντα και προχώρησε σε αυτά. Αφού δε τούτο εγένετο εις ήλθον πάντες με παράσταση απτόητον, άνευ όμως των μοναχών των έξω της πόλης. Τότε ο Πατριάρχης προλαβών τη δηλητηριώδη γλώσσαν, είπε διαφωνής τεντωρίας, «Πατέρες και αδελφοί, είπατε μη, δύνατε το μη ιόν και το ημί ιστάμενο να πέσει. Αποκριθάντων δε πάντων όχι, πάλιν δια Δευτέρας ερωτήσεως, αναλύον την ενιγματώδη φράση είπε, «Έπεσον εάγιε εικόνες επί βασιλείας των Ισάβρων ή όχι». Αντελήφθη τότε την ερώτηση του Πατριάρχου ο Βασιλεύς, ή να δε κάμει ελιγμών προφθάνηκε αυτός, τα στον ερωτώντων γλώσσας και επιβαλών σιγήν δια της χειρός, δεν αντέτεινε το λόγον του Πατριάρχου. Εγώ μένω παριστάμενη και το αυτό δόγμα με ημάς ακολουθώ και την αυτήν με ημάς πίστην έχω, εκβαλών δε εγκόλπιον εικονισμένων και επιδείξας, ιδού είπε και τας Αγίας εικόνας προσκυνώ και ασπάζομαι. Αλλά τώρα εξεγέρθησαν άντρες στην έσοφή και πολύ αφοσιωμένοι στα θεία και προτείνουν κάτι το διαφορετικό. Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Δεν είχεν ακόμη τελειώσει τα λεγόμενα, διαγνώσατε οι πατέρες ότι ταύτα ήσαν υποκριτικά και σκόπιμα και εφώναξαν. Εννοήσαμε την ραδιουργία νο βασιλεύς και την αποκριτόμενη και υποκριτική σκηνή είχομεν πληροφορηθεί. Εις μάτιν επιζητής αυτήν την συνομιλία με θυμών. Ευθύς δε αμέσως και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης μαζί με τον Όσιο Νικήτα, οι διαπηρέντες της αληθείας ζηλωτέ διελθόντες διαμέσου των πολλών εστάθησαν ως άλλος Δαβίδ κατά του Γολιάθ και εφώναζαν. Δεν αρμόζει σε βασιλεύ να παραλύσει τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, διότι ακούεις και τον Απόστολα λέγοντα «Και ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμών των Αγίων». Αλλά δεν προσέθηκε ο Απόστολος και Βασιλής και δεν θα υπακούσουμεν στους εκβιασμούς. Τότε εξαιρεστήσεις φόδρα διέταξεν οι βρίζων να φύγουν από τα ανάκτορα. Και τους μεν εκ των αρχιερέων, όσοι ήσαν των δυτικών επαρχιών, απέστειλεν εξόριστους προς τα νοσηρότερα μέρη της Ανατολής. Τους δε των Ανατολικών εξόρισε προς τα μέρη της Δύσεως. Και τους μοναχούς ενέκλεισεν εις τα μοναστήρια των, διατάξας ότι εκείνος όσοι ήθελεν ευρίσκεται έξω, εις άγιοι άλλους εντός των μοναστηρίων, να θανατώνεται με την κεφαλικήν ποινή. Τον δε του Θεού την πίστη ακλώνει των Θεόδωρων των Στουδίτην, αμέσως εξορίσας μεταπείσματος, διέταξε να μην ήδη την βασιλεύουσαν μέχρι του θανάτου. Όταν δε μόνος κατεπράιν εν ολίγων των θυμών του, διέταξε να εισέλθουν παρά αυτό και οι προεστώτες των έξω της πόλεως μονών, μετά των οποίων ήταν και ο πράγματι θαυμαστός Νικήτας, χάρη του οποίων τόσων των λόγων θεμελιώσεται σε επιμικίναμε. Αμέσως μετά την προσταγήν πρώτος εισήλθεν ο Γενάδας ως επίσημος κριός, προς τους οποίους βλέψαν δήθεν με τα γλυκύτητος το ανήμερον θηρίο να πέτεινε λόγους στο πευτικούς. Ουδέν νέων, ουδέν παράδοξον ζητώ ημάς, παρά να πιστεύσετε Θεός σε όσα θα σας είπω. Προς τους λόγους τούτους, χωρίς ουδέ στιγμή να περιμείνει, απήδησε νόσης Νικήτας δι' ισχυράς φωνής. Ιγνώησας όλος διόλου την δύναμη του γραφικού ρητού, παράνομε βασιλεύς, και την αιτίαν δια την οποία ελέγχθη, την δέν σαρκή παρουσίαν του Υιού του Θεού και Θεού ημών Ιησού Χριστού αναμφιβόλως αρνήσε, του θόπερ με θυμών και οι άλλοι σου εκράβεσαι. Ο δε τύρανος ευθύσως είδε τον θόρυβον και εκ της πρώτης επαφής αντελήφθη ότι καταπολεμάται, εθυμώθη σφόδρα και τους έστειλε εις την φυλακή. Τον δε Όσιον Νικήταν ως της πρώτος μεταπαρησίας ομίλησεν έκλεισεν εις την σκοτεινοτέραν και πλήρη δυσοδείας φυλακήν ή να βασανίζεται από της πρώτης στιγμής. Διότι είχε πληροφορηθεί ο διεφθαρμένος παρατηνός των αυτών ότι επειδή εκφύσεως ο Άγιος αηδίαζε τα αυτά, θέλει συντόμως αποθάνει. Αφού δε και είπαν, άπαν το πλήρωμα των Ορθοδόξων διεσκόρπισε, ευθύς και τον Πατριάρχη Νικηφόρον εκ του θρόνου κατεβίβασε και εις τα αντίπεραν της βασιλευούσης μέρης μετόχιον εξόρισε. Αλλά ανταυτού ο δε ο ψυχόμαθος ανεβίβασεν εις τον πατριαρχικόν θρόνο νομόφρονά του, Θεόδωτον την Άιδωλο λάτρων.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμε το φως του αληθινών, ελάβαμε πνεύμα εν ουράνιον, έβραμε πίστην αληθήν, αδιέρετο τριάδο προσκυνώντας, αυτή γαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι με τα λαμπώντας των Θείων Αγίων Ακράντων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπα, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας εμάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδό, στήριξον το φόβο σου. Πάντας φρούστιζον ημών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηκεσίες εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθωμεν Κυρίου δεηθώμεν. Σε Κύριε και αγιάζω τους επισυμπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνω εξ του Πατρός το φώτο, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ει, ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ως νίκης επώνυμος τον Θεό, απερίτρεπτος και στήλος οφθιστερός, Νικήτα μακάριε, σίγαρ της απαθίας, κοσμηθείστες ακτήσιν, εγλιομολογίας των σων βίων φεδρίνης και νυν των προσιόντων σοι δέχου την ένεση. Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων,
ορθόδοξων χριστιανών, έτη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητων. Έτη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού Ραφαήλ Αναστασίας και όλων των αρρώστων, Ραφαήλ Θεμιστοκλή Γεωργίου Ευσταθείου, Μαρίας Τέλος Παυλήνας Ευσταθείου, Αθηνάς Ελένης Γεωργίας, Πατρός Δημητρίου Πατέρων Αγίων Ισιδώρων, αδελφών και αγαπημένων αυτών, Ιωάννη Σπυριδούλα Μάριος Γεωργία Ελπίδα, Σταυρούλα Χρήστος Παναγιώτη Κατερίν, Στυλιανός Μιχάλη και λοιπόν συγγενών, Αλεξάνδρου Φωτεινή Σταύρου Γεωργίας Ευαγγελίου, Θανασία Ευαγγελίας Ιωάννου Αντωνίου Λουκίας, Απόστολος Καλλιόπη Άννα Παναγιώτης, Θεοδοσία Ευάγγελος Αλεξία Παναγιώτη, Ραφαέλ Αριστίδης, Εμμανουήλ Παναγιώτης Στυλιανή, Σοφία Ανδριανός Ευάγγελος, Σοφία Ειρήνη, Βικτωρία Μαρία Θανάσος Ιωάννου Βασίλη, Χρυσούλα Χρυσάνθη, Σοφία Ευθυμία, Ευάγγελος Χριστίνα Παντελής, Περιγίας Κωνσταντίνος Χρήστος Σταύρος, Χριστίνα Χρυσάνθη Αγγελική, Χρυσάνθη Φωτεινή, Γεώργιος Μαργαρίτα Ιορδάνα, Σοφία Άρτεμις, Δαμιανή Ιωάννης, Γιάννης Σταύρος, Θωμάς, Άννα Σοφίας, Φανής, Υγείας και Βοηθείας, πέρα αυτών υπομένων. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνει την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσα πόλη και χώρα από οργής δαιμονικού σεισμού κατά παντισμού. Κύριος Μαχαίρας, επιδρομής αλλαπηλών εμπηλίου πολέμου και ημιτής θανάτου και υπέρ του ηλίων εμπηλίου και διάλακτου γενέσου, αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν αργή και ενώσε καθημών και νουμένη, και ρίσαστε ημάς της επικειμένης λυκείας αυταπηλής, και λέησε ημάς επιδεόμεθα και υπέρ της ακούσε, Κύριος των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών, των αμαρτωλών και λέησε ημάς, πάθους των ημών ο Θεός, ο σωτήριμων η ελπής πάντου το περάτου της γης και τον ερθαλά σημαντρών και ηλαιός ηλαιός γέννημι δέσποτα της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φυλάτρου της Θεός υπάρχης και συν την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Αγίο και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομεν. Δέσποτα πολύ έλεγε Κύριε μόνη σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείας της Πανακράντου και Πανεμόμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Εζωδόχου Τάφου, προστασίας των Τιμίων Θείων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων και Εσίας του Τιμίων Δόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιάννου των Αγίων Δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, εφρόδεκτον πίσον τη δέση ημών, δώρησε με την άφητο παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς αντί σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπαντη και σώσον τα στικά σημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεοτό και Παρθένε. Και τους εξ αυτών πεντακεσχυλίου της άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθαινον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη, εν τη σύγκης των ορταζόντων, και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζουν
πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσι επτό κεύσαν και επίνασαν, ιδέν εξητούντες των Κυρίων, ουκ ελάτων θύψονται παντός. Παντός αγαθώ. Ας νίκησε πόνοι μας ο Θεός δότων θεσμών, φρουρός απερίτρεπτος και στήλος οφθιστερός, νικήτα μακάριε, σίγαρ της απαθίας, κοσμηθείστες ακτήσει, έκλει ομολογίας των σωνβίων παιδιών. Κύριο και έλεος έλφε φημάστη αυτοχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγιές αυτομητρός δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού τη χάρητη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των τιμίων θείων επουρανίων δυράμενα σωμάτων και σίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων και Θαυματουργών Ισιδώρων, Πιλουσιώτου του Γέροντος και Χιοπολίτου του Στρατηλάτου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου, του Θαυματουργού Θερμού ημών Προστάτου, του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού, πάντων των Αγίων εν το Ιερό Ναοτού το τιμούμεν και ορτάζομεν και παρακαλούμεν τη χάρητη και τη ευλογία του Τιμίου και Εζωπίου Σταυρού και πάντων των Αγίων ημάς δελεήσε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Και τα δικά σας έτοιμα είναι πολλά και ευλογημένα. Αμέσως τώρα μετά την εκκλησία θα ανοίξει ο ναός μέχρι και τις 1 η ώρα περίπου, όπου όσοι, μπορείτε, όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να προσκυνήσετε την Αγία μας Εκκλησία και τα όμορφα και ουράνια προσκυνήματα τα οποία έχει ο ιερός μας ναός. Το απόγευμα στις 18:30 θα γίνει πανηγυρικός εσπερινός, είναι ο εσπερινός του Σταυρού, ο εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως. Θα συνδεθούμε πάλι και θα είμαστε πάλι παρέα μαζί στον πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί είναι Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τον Τίμιο Σταυρό. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έστω και με αυτόν τον ευλογημένο τρόπο, να το πω έτσι, ο Τίμιος Σταυρός θα είναι στολισμένος εδώ σε ένα τραπεζάκι όμορφα, όπου όλοι όσοι θα έρθετε θα προσκυνήσετε έστω τη χάρη του Τίμιου Σταυρού. Βέβαια, πολλοί από εσάς ζητάτε, αν θέλετε να έχετε κάποιο μπλουζάκι, κάποια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο για να σταυρώσετε πάνω στο Σταυρό, να πάρετε την ευλογία, αλλά να πάρετε και το λαδάκι του Τίμιου Σταυρού, μπορείτε να το κάνετε. Η ευλάβεια και η ευσέβεια
όλων εσάς, όλων εμάς προς το πρόσωπο του Τιμίου Σταυρού είναι δεδομένο και βέβαια ο καθένας που θα έρθει από εσάς, οι πατέρες θα είναι πραγματικά προσευχόμενοι και όσο θέλει ο καθένας μπορεί να καθίσει, να προσευχηθεί πάνω στον Τίμιο Σταυρό, να δώσει αυτή την, την καρδιά του πάνω στη χάρη του Σταυρού και ο Σταυρός σίγουρα θα καταγράψει πολλά θαύματα, πολλά μηνύματα, έστω και για προσκύνημα. Και θα δείτε ότι είναι τόσο ζωντανή η χάρη του που ακόμα και σαν προσκύνημα που θα είναι, θα έχει τελεία και άριστη, μπορώ να πω, χάρη προς όλους εσάς και προς όλους εμάς. Όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, όταν θα εξασθενήσει, να το πω έτσι, αυτός ο Υιός και όλες αυτές οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή την ώρα, τότε θα πιάσω στα χέρια μου τον Τίμιο Σταυρό και ο καθένας από εσάς, χιλιάδες κόσμος, από όλα τα μέρη του κόσμου, θα θέλει ο Τίμιος Σταυρός να ακουμπήσει πάνω στο σώμα μας, το σώμα μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, οπουδήποτε υπάρχει ασθένεια να μας τη θεραπεύσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για τη σημερινή Θεία Λειτουργία που παρακολουθήσατε και προσευχηθήκατε παρέα μαζί όλοι μας. Σας είμαστε ευγνώμων. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα οποία κάνετε, αυτά τα οποία δίνετε, αυτά τα οποία προσφέρετε εις τον ιερό μας ναό. Δεν στερηθήκαμε, δόξα τω Θεώ, απολύτως τίποτα. Δεν στερηθήκαμε γιατί η αγάπη την οποία είχατε και έχετε προς τον ιερόν αυτό ναό είναι τεράστια και είναι μεγάλη. Μια τεράστια αγάπη, μια τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους εσάς, για να βοηθήσουμε να συνεχιστεί αυτό το τεράστιο έργο, σε αυτό το τεράστιο προσκύνημα των προσκυνημάτων, όπου αυτή τη στιγμή θεωρείται ίσως το πρώτο, αφού ο ναός δέχεται χιλιάδες κόσμος, αλλά και τα ιερά του προσκυνήματα είναι ουράνια, είναι επίγεια, είναι θαυματουργά και βέβαια εχθές όπως βγήκα έξω στην πλατεία ήταν ένα μηχανάκι μαζί, πρέπει να ήταν ή ζευγάρι αντρόγυνο και όταν ήρθε απ' έξω εκεί στην πλατεία είπαν στους πατέρες που είμαστε «Εδώ είναι ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος». Όχι, του λένε, εδώ είναι οι Άγιοι Σίδωροι. Μα εδώ είναι ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος. Ξαναλένε οι πατέρες, εδώ είναι οι Άγιοι Σίδωροι. Μήπως θέλετε τον Τίμιο Σταυρό? Ναι, και αυτόν θέλουμε, αλλά εδώ είναι ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος. Τότε καταλάβαμε όλοι ότι κάτι έχει συμβεί σε αυτό το ζευγάρι και ζήτησαν τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο και τους είπαμε, ναι, εδώ είναι, ελάτε όταν η εκκλησία είναι ανοιχτή να έρθετε να προσκυνήσετε. Άφησαν το μηχανάκι κάτω, κοίταξαν, στάθηκαν όρθιοι, κοίταξαν προς την εκκλησία και έκαναν το σημείο του Σταυρού για να δοξάσουν το Θεό. Ποιος ξέρει, μόνο αυτοί γνωρίζουν, ο Θεός γνωρίζει πόσα πραγματικά θαυμαστά έχει επιτελέσει ο Θεός σε όλη αυτή την καραντίνα που υπάρχει, αλλά το μεγαλύτερο θαύμα ποιο είναι? Ότι σμίξαμε σαν μία οικογένεια, ενωθήκαμε όλοι παρέα μαζί. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι γνωρίσατε το ναό, γνωρίσαμε εμείς εσάς με τις ακολουθίες μας, γνωριστήκαμε όλοι παρέα μαζί και τώρα είμαστε μία οικογένεια, γνωστή, άγνωστη. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βλέπουμε ακόμα ότι και στις μικρές θείες λειτουργίες, εντός εισαγωγικών και προηγιασμένες θείες λειτουργίες, είναι χιλιάδες κόσμος ο οποίος παρακολουθεί από το δικό μας Facebook και το Τσουκ, όπως το λέω, χωρίς οι άλλοι άνθρωποι να, που παρακολουθούν, που έχουν συνδεθεί με τα δικά, τους μέσα για να παρακολουθούν και από αυτούς τους ανθρώπους και από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία. Η φωνή των Αγίων Ισιδώρων, η φωνή πάνω απ' όλα του Τιμίου Σταυρού έχει φτάσει αναταπέρατα του κόσμου και σας είμαστε ευγνώμονες και σας ευχαριστούμε. Ελάτε στο ναό μας, να έρθετε στο ναό μας, διότι είναι μέσα στη φύση,
είναι κοντά μακριά από το κέντρο της Αθήνας, είναι μέσα στη φύση, είναι μέσα στο βουνό, είναι μέσα στην καθαρή ατμόσφαιρα, όπου σας περιμένουν τα κορίτσια μας, οι διακονητές και οι διακονήτριες του ναού, για να σας προσφέρουν ένα καφέ, ένα γλυκό, ένα τσάι, οτιδήποτε υπάρχει στο ναό, γιατί τώρα είναι νηστεία, αλλά πάντοτε στο ναό μας υπάρχουν πολλά τέτοια γλυκίσματα και εδέσματα που μπορούν να τα προσφέρουν σε όλους εσάς, να καθόσαστε, να χαιρόσαστε, ούτως άλλωστε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όπως λένε, θα ανοίξουν όχι μόνο οι εκκλησίες, αλλά θα μπορούμε να καθόμαστε πολλές ώρες, όσες ώρες θέλουμε. Εξάλλου βλέπετε ότι οι παραλίες έχουν γεμίσει κόσμο με τα προστατευτικά μέτρα, αλλά όπως βλέπουμε και στην τηλεόραση, παντού σε όλα τα μέρη της Ελλάδας έχουν βγει οι άνθρωποι, έχουν πλημμυρίσει όλοι οι δρόμοι, είναι πατός πατώσε, και ένα από τα παιδιά του ναού που πέρασε από την παραλιακή κάτω εκεί στο Φάληρο και πήγαινε μέχρι πέρα, δεν μπορούσε να ρίξει καρφίτσα κανείς, διότι ήταν χιλιάδες κόσμος ο οποίος βγήκε για να πάρει ανάσα, να πάρει το οξυγόνο της θάλασσας, να πάρει το οξυγόνο της φύσης και να χαρεί αυτό τον εγκλισμό τον οποίον είχε, αλλά να χαρεί πλέον και να δει ότι μπορεί η ζωή μας να κυλήσει ακόμα περισσότερο, με περισσότερη χαρά και με περισσότερη ευλογία. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι μας έχει δώσει ο Θεός και τι χαρά μας δίνει ο Θεός. Αλλά όταν μας έρχονται δοκιμασίες, τότε κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, στα σπίτια μας, τότε βλέπουμε τι μεγάλη αξία έχει το ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει, πρέπει να χαμογελάει, πρέπει να συγχωράει, πρέπει όλα αυτά. Και ελπίζω και εύχομαι και σε εμάς τους εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά και στους λαϊκούς κύκλους, ελπίζω και εύχομαι να μην ξανακάνουμε τα ίδια τα εγώ μας, αλλά να σκεφτούμε ότι είμαστε κοινή θνητή και σήμερα μπορεί να είμαστε ελεύθεροι, αλλά αύριο μπορεί πάλι να μην είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό είναι ωραίο να χαίρεται ο καθένας στην οικογένειά του, είναι πάρα πολύ ωραίο να χαιρόμαστε αυτό που μας δίνει ο Θεός όσο μπορούμε και να αναπνέουμε την χαρά τη μεγάλη, αλλά και την χαρά της φύσεως, του οξυγόνου και όλης αυτής της ζωής της οποίας θέλουμε να είναι ήρεμα, ήσυχη και γαλήνια. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο, ο Θεός μαζί μας, θα στολίσουμε το ναό, θα είναι πανηγυρικός ο στολισμός, όπως κάθε φορά, είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι πολλοί άνθρωποι, και θα χαρούμε μαζί με όλους εσάς που θα μας επισκεφτείτε και που μας επισκέπτεστε καθημερινώς. Καλή σας ημέρα, ο Θεός μαζί μας, ευλογία ο Τίμιος Σταυρός μέσα στα σπίτια σας, στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του νόμου. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Βασίλειο.